σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Ξέρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου ξεκίνησε μόλις το μάτς για την πέμπτη αγωνιστική της Development League ανάμεσα σε WeBetter και Madra Heat. Από τη μία, η σημερινή γηπεδούχη είναι αίτητη στην σέζον μέχρι στιγμής, μετρούν τρεις νίκες και καμία ήττα μέχρι στιγμής σε αυτές τις τρεις αγωνιστικές που έχουν αγωνιστεί. Από την άλλη, οι Madra Heat έχουν μόλις μια νίκη και τρεις ήττες συνολικά σε τέσσερα παιχνίδια. Άνοιξαν και το σκορ οι φιλοξενούμενοι για το 0-2. Έχουμε και βολές για τους άσπρους, με τον Χαρό Γιώργο να βρίσκει τον πρώτο ποντό για την ομάδα του. Και την δεύτερη βολή για να ισοφάρισει σε 2-2. Κίτρος για τους Madra Heat, οι οποίοι κατεβαίνουν με εξάδα σήμερα. Ο Τσιλιώνης θα τελειώσει ωραία με το δεξί. Θα γράψει το 2-4. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες. Έχουμε Μανουλακόπουλο, Παραθύρα, Ρεκουνιώτης, Βάγκερ και Σάρο Γιώργο για τους άσπρους. Ενώ από την άλλη έχουμε Ρέξα, Τσιάβο, Δρακόπουλο. Όχι, με συγχωρείτε, ο Τσιάβος δεν είναι. Δρακόπουλος, Κίτρος, Μόλος και Τσιλιώνης στην πεντάδα. Τσιάβος είναι η μοναδική αλλαγή για τους κόκκινους. Παραμένει το 2-4. Σάρο Γιώργος φεύγει στην άλλη πλευρά, πατάει γερά, σηκώνεται και τελειώνει τη φάση για να ισοφαρίσει. 4-4. Τσιλιώνης. Κίτρος με τα αριστερό, δεν τελειώνει καλά. Ψηλότερα εκεί θα επιδείξει ο Παραθύρας, δεν θα μαζέψει το rebound. Ξαδο Γιώργος αναλαμβάνει να κατεβάσει πάλι. Πάει κόντρα στον Μόλο, θα τον νικήσει στα ίσα. Για να δώσει το προβάδισμα στους γηπεδούχους, ο Ψαρογιούργος, ο οποίος ξεκινάει δυναμικά το παιχνίδι και βάζει μπροστά με 6-4 τους WeBetter. Δρακόπουλος τις επιλογές αφήνει στον Ρέξα που ήταν κοντά του. Παρά και πάλι στα δικά του χέρια, 3 δευτερόλεπτα θα πρέπει να εκτελέσει. Ο Κίτρος πρόλαβε το ρολόι, βρήκε σιδερό. Μάζεψαν τώρα οι άσπροι. Δεν θα έρθει και η πάσα, δεν θα έρθει όμως το καλάθι. Ξαρο Γιώργος είναι για το επιθετικό. Rebound, καλάθι και φόλ στην συνέχεια για το 8-4. Πολύ δυναμικά μπαίνει στο μάτς ο Ξαρο Γιώργος. Είναι ο παίχτης κλειδί σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Αστοχή στην βολή του. Μάλλον θα καταλήξει στα χέρια του Κίτρου. Βλέπει απέναντι τον Τσιλιώνη, δεν θα διστάσει να εκτελέσει για τρεις. Μπαλά στη βάση της Στεφάνης, ο Μόλος όμως είναι εκεί για να εκμεταλλευτεί την δεύτερη ευκαιρία. Και να γράψει το 8-6. Βγήκε στην περιφέρεια εκτέλεση ο Ξαρογιώργος. Πήρε ένα μακρινό σου τώρα, το οποίο ήταν άστοχο. Ρέξα. Κάνει την κίνηση και ο Τσιλιώνης, ο Μόλος είναι κοντά του για να πάρει. Κίτρος, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσιλιώνης θα επιχειρήσει ακόμα ένα σούτ από μακριά. Σε καλύτερη θέση ο Μόλος, ακόμα ένα επιθετικό rebound και ακόμα ένα καλάθι από τον ίδιο. Για το 8-8. Δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι. Που φαίνεται το μάτς στην ισοπαλία. Thank you.
Παραθύρας, δεν θα περάσει πάσα του, απλώς θα την κανονικά εκεί το πόδι του ομόλος. Ανανεώνεται το ρολόι στα 14 δευτερόλεπτα. Έγινε επαναφορά. Παραθύρας. Το σκέφτηκε, το πήρα, έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη. Προσπάθησε να σώσει την κατοχή ο Μαναλακόπουλος. Η μπάλα όμως πέρασε εκτός. Βρακόπουλος. Πήρε ο Ρέξα. Παίζει με τον Τσιλιώνη, ο οποίος έχει ασφυκτικά πάνω τον Ρεκουνιώτη, δεν μπορεί να τον νικήσει. Σβάιγκερ θα φτάσει μέχρι το τέλος να γράψει το 18. Κίτρος. Ρέξα. Του δίνει το σκρίνο μόλις, θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Μαζέψαν το rebound με τον Παραθύρα. Η Ασπρή. Ξέρω ο Γιώργος για να κάνει μια έξυπνη πάσα, την κατάλαβα όμως ο Ρέξα. Κίτρος για τους κόκκινους. Φτάνει μέχρι το τέλος, δεν εκτελεί σωστά. Ξέρω ο Γιώργος, γρήγορος ρυθμός στις τελευταίες φάσεις. Και έρχεται και το καλάθι. Ο Ρεκουνιώτσα αξιοποιήσει την ασίστ του Ξέρω Γιώργου. Του δίνει για τα εύσημα. Και 12-18 τώρα. Κίτρος. Γύρισε το κορμί του ο Μόλος. Δεν μπορούσε να ευστοχίσει. Βέβαια ο Σβάιγκερ. Και αυτός αναλαμβάνει να περάσει στο κέντρο. Σαρογιώργος. Προσποιήθηκε το σούτ. Γύρισε χωρίς καλή ισορροπία ο Μανολακόπουλος, αστόχησε, παραμένει το 12-8. Μανολακόπουλος και τώρα Κίτρος. Μόλος πάει προς τα μέσα χωρίς να φοβηθεί, θα πετύχει το καλάθι. Για το 12-10. Πήρε χέρι με χέρι ο Σβάιγκερ. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Τσιλιονής. Θα γίνει το φάουλ από τον Σβάιγκερ. Πρώτο μαδικό για τους. 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Εδώ στο πλήσιο της Ζωφρίας, 14-13 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας. Δεν θα αλλάξει αυτό από το σουτ του Τσιλιονί. Λάθος πάσα από τον Ρέξα. Ο Μανολακόπουλος. Μπάλα στον Ρεκουνιώτη, αυτός βρήκε χώρο και εκτέλεσε από μακριά. Το έφτασε νωρίτερα το τρίποδο, το βρίσκει τώρα για να ξαναβάλει μπροστά την ομάδα του. 14-16. Τσιλιώνης. Μανολακόπουλος πήρε χέρι με χέρι. Παρενέβη και ο Μανολακόπουλος. Κατάξει εκτός την μπαλά. Στην επαναφορά τώρα η κόκκινη. Τσιλιώνη σε θέση βολής. Δύσκολο εκεί το εγχείρημά του. Σαρογιώργος ρίχνει ταχύτητα για να πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση άσπρη. Ρεκουνιώτης. Εκτελεί από πιο μακριά τώρα και πάλι ο ίδιος θα το βάλει. 14-19. Δύο συνεχόμενα τρίποτα του Ρεκουνιώτη, ο οποίος δείχνει να ζεσταίνεται. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Κίτρος δεν θα απαντήσει. Φινάλε στην πρώτη περίοδο με το σκορ. Το 14-19.
Επιστροφή στην δράση εδώ στο πιστό της Ζωφριάς. Διορθώνω 20-13 το σκορ. Προστασία τους πόντους στην πλευρά των Μάντρα Χιτ νωρίτερα. Ο Τσιλιώνης τώρα θα μειώσει σε 20-15. Πάσα φτάνει στον Δημητρίου. Πήρε και εκτέλεσε ο Ξαρογιώργος, έτσι με επιτυχία. Μάχη και για το rebound, ο Μόλος βγήκε κερδισμένος. Κύπρος τρέχει. Θα πάει μόνος του μέχρι το τέλος και πολύ καλά θα κάνει. 20-17. Δημητρίου. Άφησε στο πλάι. Ξαρογιώργος θέλει να συνεργαστεί και πάλι μαζί του. Ο Κύπρος και πάλι θέλει να ανεβάσει ταχύτητα. Αυτή τη φορά έχουν επιστρέψει περισσότεροι παίκτες των άσπρων. Δεν θα διστάσει ωστόσο να εκτελέσει ξανά. Παραμένει το 20-17. Φτάνει μέχρι το τέλος ο Ξαρογιώργος. Ωραία κίνηση, όχι εξίσου καλό το τελείωμα. Η κατοχή ωστόσο παραμένει στην πλευρά των We Better. Πανέφερε ο Πανούργιος. Ξαρογιώργος και τώρα Δημητρίου βλέπει τις επιλογές του. Έχει και 7 δευτερόλεπτα, επιχειρεί ένα τρίποντο. Έδωσε ο Ρέξα. Τσιλιώνης και πάλι με τον Ρέξα, άψογη συνεργασία, δεν έρχεται όμως το καλάθι. Μόλις μετά το επιθετικό rebound θα το εκμεταλλευτεί στο έπακρο για να μειώσει τον πόντο για το 20-19 και έχει και την ευκαιρία να φέρει το μάτς στη μισοπαλία. Αστοχή στην συμπληρωματική βολή του. Το σκορ στο 20-19, πόσταση ενός πόντου χωρίζει τώρα τις δύο ομάδες. Ξαρογιώργος. Κάνει σταυρωτές. Πάει κοντά στον Ρέξα, δεν μπορεί να τον νικήσει. Μαντραχή τώρα στην επίθεση. Τσιλιώνης έχει μείνει μόνος του. Ο Τσιάβος δεν πήγε σε κάποια εκτέλεση, έψεψε την πάσα. Αυτό του λένε και οι συμπαίκτες του, για ποιο λόγο δεν εκτέλεσε. Καθαρή άμυνα εδώ αρχικά από τους κόκκινους. Θα μαζέψουν τώρα και το rebound. Κύτρος βλέπει απέναντι τον Ρέξα. Αλλαγή στο μαρκάρισμα, βρίσκει λίγο χρόνο για να εκτελέσει. Δεν θα το κάνει με επιτυχία. Παραμένει έτσι το 20-19, ακόμη μια ευκαιρία χαμένη για να προσπεράσουν οι κόκκινοι. Ενώ θα γίνει και το λάθος από τους γηπεδούχους. Αλλά και τώρα με τον Σβάγκερ να επιστρέφει στην θέση του Ξαρογιώργου. Κύτρος. Στην πάσα του ο Σβάγκερ, ο Δημητρίου ήταν εκεί, με συγχωρείτε. Πανούργιος έχει κάνει μεταφορά της μπάλας. Νέο λάθος συνεχόμενο για τους We Better. Ρέξα. Τσιλιώνης. Βρήκε χώρο, δεν βρήκε όμως και το τρίποντο. Συνεχίζει μόνος του ο Σβάγκερ, η πάσα του δεν είναι καλή. Αρκετά τα λάθη των άσπρων στις τελευταίες φάσεις. Οι οποίοι δεν έχουν και τόσο καθαρό μυαλό στις επιθέσεις τους. Τσιλιώνης και τώρα Μόλος. Τσιάβος πάει από τα αριστερά.
Με ρίσκο η πάσα του δεν θα περάσει. Αλλά συνεχίζονται και από την πλευρά των Mandra Heat. Γι' αυτό έχει χαλάσει και κάπως το θέμα στα τελευταία λεπτά. Μολός. Αυτό στον Ρέξα ζητάει ο Κίτρος, ο οποίος πάει με φόρα στην αντίπαλη ρακέτα και προλαβαίνει εκτελέσει. Για το 20-21 θα πάρουν τελικά το προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι. Και πάμε σε μια διακοπή για time out.
4,5 λεπτά ακόμα για να πάμε στην αναβολή του χρόνου και οι Mantra Heat έχουν καταφέρει να πάρουν το τιμόνι στα δικά τους χέρια. Καθώς νωρίτερα ο Κίτρος έγραψε το 20-21 και έβαλε μπροστά την ομάδα του. Από την άλλη, οι We Better κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο. Και θα αποσυρθεί τώρα ο Σβάιγκερ. Και επιστρέφει στην αναμέτρηση και πάλι ο Ρεκουνιώτης. Καθώς θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα εκεί παιδούχοι, μιας και βλέπουν το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο ειδικά δεν πάει όπως θα ήθελαν. Δρακόπουλος μόλος γύρισε, αστόχησε. Ο ίδιος διεκδίκησε την μπάλα ξανά. Κατοχή είναι και πάλι για τους κόκκινους. 13 δευτερόλεπτα μόλος άφησε έξω. Ρέξα θα το πάρει χωρίς δεύτερη σκέψη. Σε καλύτερη θέση ο Μόλος. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Γενικά έχει βάλει δύσκολα και στην άμυνα των άσπρων. Ο Μόλος ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά στα rebound απόψε. Κίτρος χτύπησαν γρήγορα εδώ οι κόκκινοι. Για το 20-23. Ρεκουνιώτης. Μπάλα στην γωνία και ο περιμένει στιγμένος ο Μπαλωμένος. Το έχασε. Το 20-15. Από το 20-13 βασικά έχουν βρεθεί. Το 20-23 οι φιλοξενούμενοι με ένα σέρι 10-0, ενώ ακόμα δεν καταφέρει να σκοράρουν. Στην δεύτερη περίοδο οι άσπροι. Ρεκουνιώτης, να δούμε αν θα μπορείς τώρα να βρει σκορ. Συντότερα παραθύρας και αυτός θα εκτελέσει από μακριά, το βάζει. Έρχεται η λύση από το τρίποντο του παραθύρα μετά από 6 λεπτά παιχνιδιού στην δεύτερη περίοδο. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι στο 10 λεπτό για τους We Better. Πάσα χέρι με χέρι, Σιάβος αφήνει έξω. Δρακόπουλος με τον Πανόριο πάνω του θα βρεθεί στο παρκέ, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Πανόριος συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Πήρε, έδωσε ύψος στην προσπάθεια ο Καπογιάννης και έχουμε και φάουλ πάνω στον Τσιάβο. Ενώ Τσιλιώνης επιστρέφει στο μάτς στην θέση του Τσιάβου. Κίτρος. Ο Κούλος ζήτησε ο Ρέξα, σε αυτόν θα πάει μπαλά. Ύψος ωραία για τον Μόλο, γύρισε εκείνος. Το έχασε όμως. Και τώρα ο παραθύρας θέλει να τρέξει. Θα κάνει μεταφορά. Ένα λάθος από τα πολλά που έχουμε δει. Μέχρι στιγμής από τους We Better. Τσιλιώνης, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Ρέξα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου που βρίσκει μπροστά τους γηπεδούχους με 29-23. Δρακόπουλος αστόχησε από κοντά. Πυροψάρο Γιώργος, ο οποίος είναι και από τους πιο εκτελεστικούς παίχτες απόψε τον We Better. Κατοχή, αλλάζει χέρια και συνέχεια με τους φιλοξενούμενους στην επίθεση. Κίτρος, 47 δευτερόλεπτα ακόμα. Κίνησε το πλάι, Μόλος. Βρήκε τον Ρέξα, έπεσε και στο παρκέ ο Δρακόπουλος. Θα σηκωθεί.
Ξέρω ο Γιώργος, τώρα ξεκινάει να μετρά αντίστροφα το χρονόμετρο. Κάνει σταυρωτές ο Ρεκουνιώτης. Ωραία, παίξε με τον παραθύρα, το έχασε εκείνος. Ρέξα, τελευταία 9 δευτερόλεπτα. Παίρνει και πάλι από τον Κίτρο, πάει από τα αριστερά. Θα τελειώσει καλά, τα βάζει με τον εαυτό του, 3 δευτερόλεπτα τώρα. Θα πετάξει από το κέντρο ο Ψαρό Γιώργος, airball. Σε αυτόν τον τρόπο κλείνει η δεύτερη περίοδος με το σκορ στο 29-23. Συνεχίζεται εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας, 29-23 το σκορ υπέρ των We Better και μπήκαμε μόλις στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης. Στην επίθεση η άσπρη, πάσα του Σβάικερ, δεν θα βρει κάποιον αποδέκτη. Ανέφεραν τώρα οι κόκκινοι και ο Κίτρος κατεβάζει. Άφησε στο πλάι και ο περιμένει ο Δραχόπουλος του μένος. Δεν θα μπει βάλω στο καλάθι.
τώρα ψάρο Γιώργος. Λάθος από τους άσπρους. Κίτρος φτάνει στην άλλη πλευρά, δεν δηλώνει καλά τη φάση. Ρεκουνιώτης. Πάσα του πέρασε, ο Μαναλακόπουλος όμως θα κάνει το λάθος. Λάθη επιλαθών στις τελευταίες φάσεις από τις δύο πλευρές. Ο Κίτρος αστόχησε και τώρα νέα ευκαιρία για τους άσπρους. Δημητρίου άφησε στον ψάρο Γιώργο, αυτός θα πάρει την εκτέλεση για 2, 31-23. Τρακόπουλος, Χειροτζηλιώνης, δεν θα σημαδέψει σωστά, βρήκε μόνο αέρα, μόλος εκεί. Θα τα καταφέρνει ούτε αυτός. Καλές οι άμυνες τελευταίες φάσεις από τους άσπρους. Και τώρα πήρε ο Μανολακόπουλος. Πάσαρε και αυτός Δημητρίου από κοντά το χάνει. Έχει και νέα ευκαιρία. Επιμένει ο ίδιος ούτε τώρα. Παραμένει το 31-23. Έχουμε και το φάουλ επάνω στον Δρακόπουλο. Αυτός δεν είναι συνέχεια στο μάτς, Ρέξα. Τσιλιώνης. Άφησε στον Κίτρο. Σε μαρκαρίστηκε, δεν το έβαλε. Ωραία, πάσα για τον Ρεκουνιώτη. Αυτός εκτελεί. Ψηλότερα ο Ρέξα για να καθαρίσει την φάση. Πιέζεται ασφυκτικά από τον Σπάικερ. Είναι κακή η πάσα του για τον Κίτρο. Η πίεση απέφερε καρπούς. Δυσκόλεψε εκεί την πάσα του Ρέξα, ποιος έκανε τελικά το λάθος και έτσι γρήγορα γρήγορα επιστρέφουν και πάλι στην επίθεση τους οι άσπροι. Δημητρίου από την γωνία, δεν το έβαλε. Ρέξα, Κίτρος κατευθείαν για τον Μόλο, τον έβγαλε σε θέση βολής. Αφήνει αυτό την πάρα στο καλάθι, είναι εύκολο καλάθι για τον Μόλο. Για το 31-25. Πέρασε ωραία ο ψάρο Γιώργος και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. 33-25. Μια ανάσα από το σύν 10 πλέον οι We Better, οι οποίοι εξακολουθούν να πατούν καλύτερα. Επιθετικά κύριος. Οπότε αυτούς Μαντρακίτ έκλεψαν εδώ με τον Ρεκουνιώτη. Παραλίγο να κάνει το λάθος και εκείνος, ψάρο Γιώργος. Ρεκουνιώτης πάσα πίσω από την πλάτη, Μανολακόπουλος το έχασε δυστυχώς και χάλασε και το highlight. Αλλά θα το βάλει με τη δεύτερη. 35-25, επίσημα πλέον η διαφορά σε διψήφιο νούμερο. Και έχουμε το time out για τους κόκκινους. Επιστρέψαμε μετά το time out των Μαντρακίτ που βλέπουν τους αντιπάλους να έχουν φτάσει στο σύν 10 πλέον. Τάπα εδώ επάνω στον Τσιλιώνη. Τον κόβει καθαρά.
ο Δημητρίου. Έγινε επαναφορά για τον Ρέξα, πήρε ο Μόλος. Κίτρος από την κορυφή, δεν το έβαλε. Μελούσε ο Δημητρίου και αφήνει χέρι με χέρι στον Ψαρογιώργο. Σταματάει εκείνος, Μανολακόπουλος από κοντά στο χ. Τσιλιώνης προστατεύει την μπάλα και την αφήνει στον Βρακόπουλο. Αυτός θα αναλάβει τώρα να κατεβάσει. Τσιλιώνης. Κίτρος. Έπαιξε και πάλι με τον Τσιλιώνη. Ένα πολύ μακρινό σουτ και αδύναμο παράλληλα. Δεν έφτασε ούτε καν στο Στεφάνη μπάλα. Ρέξε εκεί, παρενέβη και έκλεψε. Βλέπει απέναντι την επιλογή του Δρακόπουλου, σηκώνεται για 3, το βάλε. 35-28. Τρέχει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Ο Σβάγερ τα χαλάει και στο τελείωμα. Μόλις καθάρισε την άμυνα. Τώρα Ρέξα. Για τον Δρακόπουλο Δημητρίου. Πάσα στα αριστερά. Ρεκουνιώτης έχει μείνει ανενόχλητος και θα πει και ευχαριστώ στην άμυνα τον Μαντραχίτ. 38-28. Πιστεύουν και πάλι στην διαφορά των 10 από τον γηπεδούχη. Κίτρος. Βρεθεί στο παρκέ. Και έχει πάρει και το φάουλ. Έχουμε και αλλαγές για τις δύο ομάδες. Αρκετά νέα πρόσωπα στην πεντάδα των We Better, ενώ από την άλλη επέστρεψε ο Τσιάβος για τους κόκκινους. Στο σίδερο η πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Αυτό έχει και στις δύο προσπάθειες του ο Κίτρος. Πανόριος είναι στο πλάι. Παραθύρας. Και τώρα στην κορυφή ο Σβάιγκερ. Θέλει να πλησιάσει, αλλά έχουμε και 3 δευτερόλεπτα. Κίτρος. Μόλις βλέπει τις επιλογές του, γίνεται και κίνηση από τον Κίτρο και από τον Δρακόπουλο. Με αυτόν θέλει να παίξει. Δεν μπορούσε να υποδεχτεί καλά την πάσα. Αλλά πέρασε κατευθείαν εκτός. Παραμένει έτσι το 38-28. Πάσα στη γωνία. Θα πάρει το τρίποντο ο Καπογιάννης. Θα πυροβολήσει από την γωνία. 41-28. Βελτιώνουν τα ποσοστά τους και από μακριά η WeBetter. Η διαφορά ανεβαίνει τώρα και στην 13. Παραθύρας θέλει να τρέξει, 3-2. Θα εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα. Δεν μπορούσαν εκεί να κάνουν κάτι δύο παίχτες στον Μαντραχίτ. 43-28 πλέον. Και το momentum είναι ξεκάθαρα στην πλευρά των γηπεδούχων. Είπαμε σήμερα, οι Μαντραχίτ καλούνται να διαχειριστούν και τον τομέα της κούρασης, καθώς έχουν κατέβει με μόλις 6 παίκτες κόντρα σε μια νεανική και γεμάτη ομάδα. Πανούργιος θα το επιχειρήσει και αυτός το έβαλε. 46-28. Η ευστοχία συνεχίζεται από μακριά για τους άσπρους, οι οποίοι
ξεφεύγουν τώρα στο συν 18. Πολύ κοντά και στο συν 20 πλέον. Η γηπεδούχη. Μολός, να δούμε αν θα μπορέσει να απαντήσει. Μπαίνει και βγαίνει. Μπαλά, δεν το έκανε το Χατήρι. Σερί 11-0. Τρέχουν τώρα οι άσπροι. Μπορούν να το ανεβάσουν κιόλας. Παραθύρας από κοντά δεν θα το κάνει. Τσιάγος μάζεψε, άφησε στον Κίτρο. Το στόχι στην άλλη πλευρά. Θέλει να τα κάνει όλα μόνος του, δεν θα τα καταφέρει. Πήγαμε και στο τελευταίο δίλεπτο της περίοδου. 4 παίκτες στην άμυνα των κόκκινων. Επιστρέφει ο Κίτρος. Έχασε την μπάλα κανονικά ο παίκτης των άστρων. 2-1-2-1, τυλιώνεις από κοντά, δεν ευστοχή. Ένα άγγιγμα στην μπάλα του Κίτρου. Και βγαίνει και αυτή η άμυνα. Αλλαγίζεται και όλος ο Κίτρος, ο οποίος θέλει να έχει κουραστεί. Θα κάνει ακόμα ένα λάθος ο Σβάικερ. Και τώρα θα γίνει και η αλλαγή, ο Κίτρος θα αποσυρθεί για να πάρει δύο ανάσες και στην θέση του θα μπει ο Ρέξα. Ο Ρέξα, ο οποίος αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει. Μόλος έχει πάρει θέση ο Δρακόπουλος μπροστά στον Πανοριό. Μόλος έρχεται εκεί σαν τρέιλερ, πάλι θα του κάνει τα παιχνίδια της εκεί η μπάλα. Δεν θα καταλήξει εντός καλαθιού. Πανόριος άφησε στον Καπογιάννη. Ρέξα έκλεψε. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Καπογιάννη, ο οποίος θα κάνει το φάουλ, που είναι και το δεύτερο για τους άσπρους. Δρακόπουλος για τρεις. Μάζεψε ο Παραθύρας. Καρογιώργος μέχρι το τέλος, ο Σβάγκερ ήταν, με συγχωρείτε. Παραθύρας το ζυγίζει, το παίρνει και το βάζει. 49-28. Αυτό είναι το τέταρτο τρίποντο των γηπεδούχων στην τρίτη περίοδο. Πάλι πάνω στον Δρακόπουλο. Δεκάδεστο λεπτό τώρα στο ρολόι, διαθέσιμα όλα για τους Μαντραχίτ. Μολός θέλει κάποια επιλογή για πάσα, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσιλιώνης αναγκάζεται να εκτελέσει από πολύ μακριά για να προλάβει το χρονόμετρο. Τελειώνει έτσι και η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 49-28. Μόλις και στην τέταρτη περίοδο του παιχνιδιού. 49-28 πλέον το σκορ. Οι Γουιμπέτερ έχουν καταφέρει να πάρουν ένα πολύ καλό προβάδισμα. Μειώνει τώρα ο Ρέξαν αυτό το τρίποντο. 49-31. Νωρίτερα στην τρίτη περίοδο έκανε τρομερή δουλειά, ειδικά πίσω από τα 6-75 οι άσπροι. Και αυτό τους βοήθησε σε να πάρουν μια απόσταση ασφαλείας στο μάτς, που τους φέρνει όλο και πιο κοντά στην τέταρτη νίκη τους. Και έχουν και μεγαλύτερες ελπίδες ώστε να κρατήσουν ζωντανό το αίτητο. Σηκώθηκαν και οι δύο εδώ, πάλι καλά δεν χτύψε κάποιος στην γραμμή. Θα πάει ο Καπογιάννης. Αστοχή πρώτη.
για την δεύτερη βολή. Ρέξα. Ρακόπουλος. Έχει τον Δημητρίου πάνω του. Ρέξα θα το πάρει υπό πίεση. Μαζεύσε ο Μόλλος. Πάσα έξω και πάλι Ρέξα. Μέσα αυτή τη φορά. 49-34. Τα δύο τρίποτα του Ρέξα ρίχνουν τη διαφορά στους 15 πλέον. Τσιλιονής. Γύρισε άμεσα η άμυνα των άσπρων. Δεν επέτρεψε ο Τσιλιονή να βρει έναν εχνιδιασμό. Δρακόπουλος. Αφήσε έξω. Ζήτησε, πήρε ο Ρέξα. Δίστασε να εκτελέσει από μακριά. Και έχουμε και το φαουλ από τον Καπογιάννη. Και πάμε και σε μια διακοπή για time out. Έγινε το λάθος από την επαναφορά των Mantra Heat. Πανόριος. Ωραία πάσα του. Γύρισε η μπάλα στην περιφέρεια. Κατέληξε στα χέρια του μπαλωμένου και αυτός θα κάνει την ζημιά από μακριά για το 52-34. Ακόμα ένα τρίποντο
στην στατιστική των WeBetter. Ρέξα θέλει να απαντήσει, άμεση απάντηση για το 52-37. Τρίτο τρίποντο του Ρέξα στην συγκεκριμένη περίοδο. Δεν μπορέσε να περάσει ο Καπογιάννης, έκλεψαν οι κόκκινοι. Δρακόπουλος, Τσιλιώνης. 7,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Άφησε στον Ρέξα. Μπάλα στο πλάι, Τσιλιώνης θα το πάρει και αυτός. Σταματάει στο σίδερο η προσπάθεια του. Και πάλι Τσιλιώνης αυτή τη φορά θέλει να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Μόλις μάζεψε σε δεύτερο χρόνο και σκόραρε ανενόχλητος, αφού πρώτα ξεφορτώθηκε και την πίεση του αντιπάλου του. Για το 52-39. Ο Γιάννης δεν έρχεται το καλάθι. Τσιλιώνης και τώρα Ρέξα. Πάει μόνος του σε μια ατομική προσπάθεια. Κόπηκε κανονικά από τον Δημητρίου. Ωραία, θα πασάρει την κατάλληλη στιγμή στον παραθύρα. Στόχισε. Κατοχή είναι για τους κόκκινους. Να έχουμε και αλλαγές για τους γηπεδούχους. Ο Ψαρογιώργος, ο Μανολακόπουλος και ο Ρεκουνιώτης έχουν επιστρέψει στο μάτς. Και συνέχεια τώρα με Ρέξα. Να δούμε αν θα μπορέσουν να μειώσουν κι άλλο οι φιλοξενούμενοι. Το φλότερ του Ρέξα δεν θα βρει στόχο. Μόλος στόχισε και πάλι ο ίδιος, μάζεψε και σκόραρε. Τρίτη και φαρμακερή. 52-41. Σε 10 από τους η διαφορά. Και έχουμε και κάποιες διαμαρτύριες από την πλευρά των κοκκινών. Ο Γιώργος άφησε έξω. Ρεκουνιώτης έπαιξε με τον Μπαλωμένο. Με τη βοήθεια του ταπλό τώρα θα έρθει το τρίποντο. 55-41. Συνεχώς βρίσκουν λύσεις από μακριά οι γηπεδούχοι και διατηρούνται σε μεγάλη απόσταση. Στο σύν 14 αυτή την φορά η διαφορά. Τσιλιώνης μάζεψε, Σιάβος πήγε δυναμικά, αλλά έκανε το φάουλ ο Δημητρίου. Τσιλιώνης Ρέξα, πέρασε πάσα για τον Μόλο. Τσιλιώνης από αρκετά μακριά, δεν σημαδεύει σωστά. Δεν αλλάζει και το 55-41. Από τα δεξιά τώρα ο Μπαλωμένος, ένα νέο δικό του σουτ. Ψηλότερα ο Δημητρίου. Νέα 14 επίθεση έτσι για τους άσπρους. Και ο Ρεκουνιώτης εκτελεί και το βάζει. 58-41. Τα τρίποντα έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στην άμυνα των Mantra Heat. Από την άλλη οι άσπροι όλοι και πιο κοντά στον στόχο τους με την βοήθεια αυτών των μακρινών σουτ. Δεν θα απαντήσει ο Δρακόπουλος, δεν προλάβει κιόλας να κρατήσει την μπάλα εντός ορίων και τώρα θα γίνει και η αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Κίτρος πέρασε το μάτς στην θέση του Μόλου. Ο Ψαρογιώργος είδε την κίνηση του Ρεκουνιώτη, τον τροφοδότησε, εκτέλεσε ξανά αυτός από μακριά. Αυτή τη φορά δεν ήταν το ιδανικό σουτ. Κίτρος πάει σε μια γρήγορη επίθεση, θα κόπει όμως από τον Μπαλωμένο.
τελευταία 4 λεπτά τώρα στο μάτς. Ηρεμιάζεται ο Ψαρογιώργος, δεν υπάρχει και λόγος να βιάζονται οι We Better. Τελειώνει στο ρεχημένη με τον Ψαρογιώργο, Ρεκουνιώτης από την κορυφή και αυτό μέσα. 61-41 ο χώρος των τριπόντων εδώ στην Τσοφρία συνεχίζεται. Στο σύνδε 20 στρογγυλά τώρα η διαφορά. Και με 3 και 35 να απομένουν στο ρολόι, νομίζω πως μόνο με ένα θαύμα μπορούν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο οι Μάντρα Χιτ. Οι οποίοι όπως όλα δείχνουν δεν θα γλιτώσουν την τεταρτήτα τους. Στο μάτς επέστρεψε ο Μόλος στην θέση του Δρακόπουλου. Κίτρος. Σουτ από την κορυφή του Ρέξα, θα βρει στόχο, 61-44. Σαρογιώργος. Σηκώνεται και αυτός. Να τη απάντηση γρήγορα, γρήγορα. 64-44. Το ένα τρίποντο μετά το άλλο. Τρομερή προσπάθεια, τρομερή εκτελεστική ικανότητα από τους παίκτες των We Better. Έμεινε μόνος εδώ ο Κίτρος, δεν αξιοποίησε την ευκαιρία του. Μολοκυρίς βρέθηκε στο παρκέ από την αντικανονική άμυνα του Μανελακόπουλου, ο οποίος παίδει να τον σηκώσει. Έξω η πρώτη. Χαμένη και η δεύτερη βολή του Μόλου. Δεν αλλάζει το 64-44. Σαρογιώργος. Πήγε εκεί την τρύπα. Πήγε το φάουλ από τον Τσιλιονί. Γιώργος, πήρε ο Ρεκουνιώτης. Ωραία, άλλαξε κατεύθυνση, ξέφυγε από την πίεση του Τσιάβου και σκόραρε για το 66-44. Τελευταίο δίλεπτο και επίσημα τώρα στο παιχνίδι. Κίτρος για 3 αστοχή. Βαλωμένος αφήνει στον Σάρο Γιώργο. Ρέξα ακολούθησε την πορεία της μπάλας. Έκλεψε και τώρα θέλει να ξεφύγει από τον Ρεκουνιώτη. Ύψος, αλλά θα κάνει και αυτό το λάθος. Και έχουμε τεχνική ποινή. Σε κάποιον παίχτη τον We Better. Τον Ψαρογιώργο από ό,τι κατάλαβα, καθώς φώναξε την ώρα που πήγε να εκτελέσει ο αντίπαλος του. Αστοχή ωστόσο η βολή του Κίτρου. Έχουμε και τζάμπουλ και η κατοχή είναι για τους άσπρους. Τελευταίο 1,5 λεπτό τώρα στο μάτς, στα 64 το σκορ. Οι We Better θα πανηγύρισουν την τέταρτη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Ο Γιώργος άστοχησε στο τρίποντο. Έτσι λοιπόν οι άσπροι θα συνεχίσουν την αίτητη πορεία τους στην Development League. Έχουν μπει με άγριες διαθέσεις στο νέο πρωτάθλημα. Ενώ ο Ρέξα μείωσε τώρα σε 66-47. Τελευταία δευτερόλεπτα και επίσημα.
Λακόπουλος, αφήνει στον Δημητρίου. Δεν μετράει το καλάθι, έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Ρεξά. Καλή άμυνα από τον Ψάρο Γιώργο. 40 δευτερόλεπτα ακόμα στο χρονόμετρο. Ρεξά κρατάει. Κάνει τις τρίπλες. Μαρία τον Μανουλακόπουλο, έκλεισαν οι άσπροι. Και φεύγει μπροστά. Ο Σπάικερ θα τελειώσει τη φάση με το lay-up για το 68-47. Φίνα λοιπόν στην αναμέτρηση. Μαδραχίτ θα την κρατήσουν οι We Better, με συγχωρείτε, θα την κρατήσουν με 68-47 επί των Μαδραχίτ.